Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Χρήστος Κιώσης. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Με τους χορηγούς μας, φυσικά με το Έναστρο στο κέντρο δεξιώσεων. Χριστάρα, παντρέψου εσύ και εγώ εδώ είμαι, έτσι. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ μιλές ποτέ, που έλεγε και ένα άσμα του Νίκου Καρβέλα. Το ξέρεις? Βέβαια. Με αυτά μεγαλώσαμε. Για γάμο, για βάφτιση, για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, κέντρο δεξιώσεων Έναστρος στη Νέα Ευκαρπία, 25 Μαρτίου 2, 2310-685-127 και enastros.gr για πληροφορίες, για να κλείσετε την αίθουσα, να περάσετε όμορφα. Κοντά μας είναι και τα Data Lab, στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνικής Αμήνης 14α, να περάσετε από εκεί. Τηλεφωνικά 2310-222-962, μου αρέσει γιατί βγαίνει σε σύνθημα αυτό. Και dandalabs.edu.gr. Τρόπο επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526. Θα χαρώ να δω και τα mail σας, έτσι να μπείτε κι εσείς στο κλίμα της εκπομπής με τη συμμετοχή σας στο bluelibero@yahoo.gr. Το πρόγραμμα σήμερα λέει γενέθλια της υπέροχης Νιγηριανής ύπαρξης. Καλά τα λέω? Σάντε. Έχουμε αρκετά να πούμε και σήμερα για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για το βόλεϊ, ρεπορτάζ. Έρχεται μια είδηση επί του πιεστηρίου, έτσι λέμε, έτσι λέμε, το πιασάρικο. Ενημερώθηκα τώρα από καλό φίλο και συνάδελφο ότι μετά τον πρώτο σκόρερ του Ερμή Αγιάς, το δύσκολο το επίθετο, το Κουξίτς, έφυγε πριν από λίγη ώρα και ο προπονητής του Ερμή Αγιάς. Δεν ξέρω γιατί, να σας πω την αλήθεια. Μια ομάδα που πηγαίνει εξαιρετικά, μια ομάδα που είναι στην τρίτη θέση, πρόσφατα κέρδισε τον Ηρακλή. Ο Κουξίτς έχει πρόταση από το εξωτερικό, γι' αυτό φεύγει. Για τον προπονητή δεν γνωρίζω, απλά τώρα με ενημερώσανε και σας το μεταφέρω αυτή την μπασκετική είδηση που αφορά έναν από τους αντιπάλους του φετινού Ηρακλή στην Α2 Ανδρών στο μπάσκετ. Λοιπόν, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, φαίνεται ότι πλέον είναι πιο κοντά από κάθε άλλη φορά ο Ηρακλής, η ΠΑΕ Ηρακλής, το να καταφέρει να βρει λύση με τα δελτία. Εκτός συγκλονιστικού απρόπτου και βάσει αυτού που μεταφέρεται σήμερα, που προκύπτει από το περιβάλλον της ίδιας της ΠΑΕ, ότι μέχρι αύριο θα τελειώσει το θέμα με το οποίο, για το οποίο επιμελείται ο νομικός εκπρόσωπος, ο κ. Βαγγέλης Χατζιωάννου, για να έχει και αύριο Ηρακλής τυπικά το OK, ώστε να, μαζί με την ασφαλιστική ενημερότητα που θα αποκτήσει, να μπορέσει να εκδώσει επιτέλους τα δελτία και οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που έχουν αποκτηθεί να είναι στη διάθεση του Μανουέλ Ρόκα για την αναμέτρηση της Κυριακής, θυμίζουμε, στις 3 στα Τρίκαλα, μη τηλεοπτικό παιχνίδι, παρουσία κόσμου του Ηρακλή στη θύρα 10 εκεί του σταδίου των Τρικάλων θα βρεθούν. Ένα πρόβλημα που κρατάει εδώ και καιρό, βέβαια το λέγαμε και χθες, αν θέλουμε να ακριβολογούμε, μιλάμε για 3 ποδοσφαιριστές που θα είναι στη διάθεση του Ρόκα για να παίξουν, για να πάρουν χρόνο συμμετοχής αρχής γινωμένης από την Κυριακή, ο Στεργίδης, ο Ορφανίδης και ο Βιτλής. Ο Γιαγκιόζης είναι τερματοφύλακας, ο Γκίο Γιαγκούμπου, αυτό το περίεργο όνομα που έπαιζε στην Καλονή, ο Γαλλοϊβοριανός, δεν κάνει προπονήσεις εδώ και μέρες. Είχε αρνηθεί μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα του δελτίου του και δεν έμπαινε στη μάχη των προπονήσεων. Προφανώς δεν θα είναι στη διάθεση του Ρόκα, οπότε μιλάμε κυρίως για τους 3, για τους οποίους σήμερα, από τη στιγμή που πλέον είναι μια ανάσα από το να βγάλουν δελτία και να είναι στη διάθεση του προπονητή του Ισπανού τεχνικού του Ηρακλή να παίξουν την Κυριακή. Είναι η πρώτη φορά που θα το κάνουμε εδώ ως εκπομπή, να μάθουμε μέσω συναδέλφων 2-3 πράγματα και για τον Στεργίδη και για τον Ορφανίδη κυρίως, γιατί αύριο μεθαύριο θα τους βλέπουμε και σε επίσημη αγωνιστική δράση για να ξέρει και ο κόσμος ποιοι ακριβώς είναι οι συγκεκριμένοι
ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που εξετάζονται. Βάζω ένα είδομεν, ως γνωστόν η ώρα για μπλε με τους ανακοινώσιμους ασχολείται κυρίως και όχι με τους υπόλοιπους. Ας γίνουν πρώτα παίκτες του Ηρακλή και μετά εδώ είμαστε να τους καταγράψουμε. Η αγωνιστική προετοιμασία συνεχίζεται με τα συγκεκριμένα προβλήματα. Εντάξει, η περίπτωση του Πέτρου Κανακούδη είναι γνωστή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ο Νίκος Καλτσάς ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Αύριο ξανά πρωινή προπόνηση. Για τον Τάι αναφερθήκαμε χθες και για την περίπτωση του Ματζίρι. Και αύριο είναι και η μέρα κοπής πίτας του ποδοσφαιρικού Ηρακλή στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, αύριο στις 8, παρουσία και του μεγαλομετόχου του Τόμ Παπαδόπουλου και των υπόλοιπων και της ποδοσφαιρικής ομάδας θα κόψουν την πίτα τους. Λοιπόν, ο κύριος Τσέτσιλας από τα Γρεβενά θα σφυρίξει το μάτς της Κυριακής, Κωνσταντίνος Τσέτσιλας, Παγουράς Βασίλειος Βιωτίας και Δελής Λεωνίδας Βιωτίας η βοηθή, τέταρτος ο Θεοχάρης Δημήτριος από την Θεσσαλία με παρατηρητή τον Χρήστο Μαγιάννη. Λοιπόν, σας είπαμε και νωρίτερα ότι εκτός συγκλονιστικού, πες το, απρόπτου, αύριο μεθαύριο θα εκδοθούν τα δελτία των ποδοσφαιριστών, των πρόσφατων μεταγραφικών αποκτημάτων, που κανονικά θα μπορούσαμε να τους δούμε και στα προηγούμενα δύο παιχνίδια, και στα Χανιά με τον Κισαμικό και στην πρόσφατη νίκη απέναντι στον Εργοτέλη στο Καφτατζόγλιο, αλλά λόγω του προβλήματος με την ασφαλιστική ενημερότητα δεν ήταν αυτό εφικτό. Πάμε να μάθουμε κάποια στοιχεία για έναν από τους ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν και έναν από τους ποδοσφαιριστές που, πάλι θα το πω εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, θα δώσει χρόνο συμμετοχής ο Μανουέλ Ρόκα. Ο λόγος για τον Λιμπέρι Στεργίδη, για τον οποίο θα μας μιλήσει ο καλός φίλος και συνάδελφος και που ασχολείται πολύ καλά και καθημερινά με το ρεπορτάζ της Παναχαϊκής, ο Προκόπης ο Κόγκος, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Καλή χρονιά, είπαμε στον αέρα εμείς οι δύο. Καλή χρονιά δεν έχουμε, Γιώργο. Καλή χρονιά λοιπόν από την Καλή Πάτρα. Χρονιά, Προκόπη μου. Τι κάνεις? Καλή χρονιά, υγεία, μια χαρά, όλα καλά, εδώ. Το ρεπορτάζ, όπως περιμένουμε. Κανονικά. Διοικητικά και μας ζητήματα στην Παναχαϊκή, αλλά για το Λιμπέρι να μιλήσουμε σήμερα. Χαμός γίνεται εκεί, Χαμός γίνεται εκεί. Είμαστε, είναι αναμονή εξελίξεων αύριο. Το κύπελο πότε είναι, ο επαναληπτικός? Τρίτη, 7.30 ώρα, 22 με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Την άλλη Τρίτη. Την Τρίτη μας έρχεται, λέει. Την Τρίτη μας έρχεται, ναι. Θα ανέβεις, θα σε δούμε. Υπάρχει μια σκέψη να ανέβω, αλλά θα εξαρτηθεί και από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις. Ωραία. Να μας ενημερώσεις. Λοιπόν, Λιμπέρι Στεργίδης, ένα ποδοσφαιριστή που τον ξέρεις αρκετά καλά, γιατί ήταν πόσο καιρό στην Πάτρα, στην Παναχαϊκή? Αν δεν κάνω λάθος, έχει κάνει 3 θητείες. Θα πιάνει λίγο προετοίμαστο. Εγώ ήταν και επί εποχής Αλέξη Κούγια, ήταν πιο μικρό σε ηλικία, έφυγε, ξαναεπέτρεψε με την επιστροφή του Δημήτρη Σπανού, αν δεν κάνω λάθος, είναι 2005-2006, όταν έκανε αρκετά χρόνια πριν. Ναι, την καλή πορεία η Παναχαϊκή, πάλι με την αιτία Αλέξη Κούγια, τελευταία του χρόνια με τον Λιμπέρι Στεργίδη, ένα από τα βασικά όπλα, να κάνει γεμάτες χρονιές με 9-10 γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Ένας παίκτης πολυεργαλείο, ο οποίος όμως αφού έφυγε ο Αλέξης Κούγιας τότε και πήρε την διοίκηση της ΠΑΕ Λάρισα, ο Λιμπέρι Στεργίδης έμεινε στην Παναχαϊκή την επόμενη σεζόν. Όμως μετά από τον Δεκέμβρη προέκυψαν διάφορα διοικητικά ζητήματα και οικονομικά στην κόκκινο-μαύρη ομάδα και έτσι τον Ιανουάριο αποχώρησε. Αν δεν κάνω όμως στον Απόλλωνα Σμύρνης πήγε. Πέρυσι ήταν στην δεύτερη κατηγορία της Κύπρου, πέρυσι, σε μια ομάδα. Πέρυσι λοιπόν ήταν στην δεύτερη κατηγορία της Κύπρου, στην Λύσης, από την οποία έφυγε πριν από λίγες μέρες λόγω νέους οικογενειακού ζητήματος που του δεν τον άφησε να παραμείνει μόνιμα στην Κύπρο και ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Είναι παντρεμένος με παντρινή, με παντρινιά. Α, μάλιστα. Λιπέρι. Έχουμε και τέτοιο ρεπορτάζ. Ναι, είναι γνωστό, δεν είναι τίποτα κρυφό. Και έτσι επέτρεψε στην Ελλάδα. Τώρα, αν σε ρωτήσω να κάνεις τον προπονητή και να μου τον χαρακτηρίσεις, έτσι για να μας βοηθήσεις για εμάς που δεν τον έχουμε δει. Τον θυμόμαστε ως μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που είδα στην Παναχαϊκή, αυτό δηλαδή δεν έχουμε. Ένα σχόλιο με βάση το μάτι ενός δημοσιογράφου που βλέπει τα παιχνίδια, θα σου κάνω, ούτε προπονητής είμαι, ούτε θέλω να γίνω προπονητής, γιατί αλλιώς βλέπουν οι παίκτες, αλλιώς καλά, σίγουρα, αλλιώς σίγουρα, οι σίγουρα. Εγώ θα σου πω ένας παίκτης πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, ένας παίκτης μπουκαδόρος, ένας παίκτης με πολύ καλή τρίπλα, ένας παίκτης που βλέπει γήπεδο,
ένας παίκτης ο οποίος είναι χρήσιμος σε κάθε ομάδα που θέλει να παίξει ποδόσφαιρο και σε κάθε ομάδα που θέλει να πετύχει γκολ, να κάνει δουλειά. Ο Λιμπέρης είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει στα άκρα κυρίως, εξτρέμ, αλλά εξτρέμ με έφεση, πατάει περιοχή, με έφεση στα γκολ. Και στις δύο πλευρές Προκόπη ή έχει κάποια προτίμηση, δεξιά-αριστερά? Αριστερά παίζει, αλλά και δεξιά μπορεί να παίξει. Νομίζω, αν δεν κάνω, και στις δύο πλευρές μπορεί να παίξει. Έχει παίξει και από εδώ και από εκεί. Ένας παίκτης ο οποίος θα παίξει και με καλό αγωνιστικό χώρο. Είναι της τεχνικής κατάρτισης, δηλαδή άμα έχει λακκούβες, άμα έχει προβλήματα ο Χλωτάπητας δεν θα τον βοηθήσει να παίξει το πόσο. Δεν ξέρω πόσα γήπεδα στη Β' Εθνική έχουν καλό αγωνιστικό χώρο, να σου πούνε. Ούτε εγώ το ξέρω, γι' αυτό το σχολίασα, δεν το είπα τυχαία. Ναι. Επειδή δηλαδή είχα δει παιχνίδια που δεν είχε την ίδια. Αυτό ο οποίος είναι λογικό τώρα, κάθε παίχτης τεχνίτης είναι λογικό να θέλει το καλό γήπεδο του προκειμένου να μπορέσει να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Ένας παίχτης ο οποίος δουλεύει στην προπόνηση είναι πολύ τυπικός. Είμαι σε θέση να ξέρω δηλαδή ότι δεν είχε προβλήματα τέτοια, ούτε είχαν προπονήσεις, ούτε αργοπορίες, ήταν εξαιρετικά έτσι επαγγελματίας. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να το πω. Εγώ έχει περάσει και τη Super League, είναι παίκτης ο οποίος είναι, νομίζω θα βοηθήσει κάθε παίκτης. Και σε καλή ηλικία, έτσι. Σε καλή ηλικία. Σε καλή ηλικία, πραγματικά, ναι. Όλα αυτά που μας τα καταγράφεις βάσει των όσων είδες μέχρι πρόπερση, έτσι, γιατί... Θέλουμε να δούμε... δεν τον είδαμε, ναι. Αυτό λέω, γιατί θέλουμε να δούμε και σε τι κατάσταση είναι πλέον. Είναι ένα ερωτηματικό, καθώς στην Κύπρο δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς... Όχι, πολλά αν ήταν ο ίδιος που είδες εσύ στην Πάτρα. Είδα κάποια βιντεάκια με κάποια γκολ, αλλά τόσο πάντων δεν μπορούμε να έχουμε σαφή εικόνα, πραγματικά. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Καλή επιτυχία και στον Ηρακλή. Να σε καλά. Ομάδα και αυτή η ιστορική. Έγινε Γιώργο, καλή συνέχεια. Να σε καλά και εσύ. Και εσύ Προκόπη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Προκόπης ο Κόγκος, ο συνάδελφος από την Πάτρα που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Παναχαϊκής, έτσι μας έδωσε δύο πινελιές για το ποιος είναι ο Λιμπέρης Τεργίδης, ένας από τους παίκτες που ήρθαν στον Ηρακλή ως μεταγραφή, και επαναλαμβάνω 99% θα είναι ok μέσα στην εβδομάδα τα δελτία τους σύμφωνα με τα όσα μεταφέρονται από την ίδια την ΠΑΕ Ηρακλής. Ξαναλέω όμως, αυτά που μας μετέφερε ο Προκόπης έχουν να κάνουν με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή μέχρι πρόπερση. Να δούμε και πώς είναι στις προπονήσεις, να δούμε και αν ικανοποιεί η απόδοσή του στις προπονήσεις τον Μανουέλ Ρόκα, να δούμε και το πώς θα είναι όταν θα φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή, γιατί η φανέλα του Ηρακλή είναι πολύ πολύ διαφορετική, έχει ένα άλλο μέγεθος, έχει μια άλλη βαρύτητα, υπάρχει η περίφημη πίεση που για μένα δεν ισχύει αυτό, αλλά τέλος πάντων θα τον δούμε. Θα τον δούμε, μακάρι κάποια από αυτά τα θετικά στοιχεία που μας είπε ο Προκόπης για τον Λιμπέρη Στεργίδη να τα εμφανίσει στον αγωνιστικό χώρο όταν με το καλό του δοθεί αυτή η ευκαιρία. Παρουσίαση των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών λοιπόν που προετοιμάζονται από τη στιγμή που θα έχουν έτοιμα τα δελτία τους. Μην ξεχνάμε ότι για το παιχνίδι με τον Κισαμικό οι τρεις τους, ο Βιτλής, ο Στεργίδης και ο Ορφανίδης, για τον οποίο ο Ορφανίδη θα πάμε μια βόλτα στην Ξάνθη στο δεύτερο μισό της εκπομπής να μάθουμε επίσης. Έτσι έχουμε την ευκαιρία σήμερα να το κάνουμε, να μάθουμε δύο πράγματα για τον δανεισμό του από την ακριτική ομάδα. Αυτοί οι τρεις είχαν δηλωθεί στην αποστολή κανονικά για το μάτς με τον Κισαμικό. Η ΠΑΕ τότε είχε μεταφέρει, ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί, ότι είχαν εκδοθεί τα δελτία τους και στη συνέχεια ανακλήθηκαν, κάτι που δεν ίσχυε, καθώς για να ανακληθεί κάτι πρέπει να εκδοθεί πρώτα, δεν είχαν εκδοθεί καν ποτέ. Και περιμένουμε, παραλαμβάνω, να γίνει αυτό αύριο μεθαύριο. Σήμερα την προπόνηση την είδε και ο ίδιος ο πρόεδρος και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Ηρακλής, ο κύριος τον Παπαδόπουλος, είχε συζητήσεις και με τους ηθήνοντες του προπονητικού team. Ο Ηρακλής που δείχνει να είναι καλά σε σχέση με το πώς ξεκίνησε ο Ρόκα κόντρα στον Απόλλωνα Πόντου και σε εκείνη την τραγική εμφάνιση και το 0-2 στο γήπεδο του Μακεδονικού, και με τις δύο συνεχόμενες νίκες στα Χανιά και απέναντι στον Εργοτέλη. Ο Περόνε, Χρήστο μου, που έχει κάνει και το εξής εκπληκτικό φέτος, μπορεί να το συνεχίσει και 2 Φεβρουαρίου. Άμα έχετε κανένα σπίτι που να σας περισσεύει, βάλτε το anytime Περόνε. Ηρακλής Ηρόδοτος 1-0 Περόνε. Σωστά, ο Ηρόδοτος από πού είναι? Ηράκλειο. Κισαμικός Ηρακλής 0-1 Περόνε. Σωστά.
Κρήτη τα Χανιά, Κρήτη τα Χανιά. Ηρακλής Εργοτέλης 2-1 Περόνε. Πάλι σωστά. Πάλι σωστά. Ηράκλειο Κρήτης. 2 Φεβρουαρίου Ηρακλής Πλατανιάς. Δεν βάζει ένα σπίτι, ρε φίλε. Να κλείσει η τετράδα. Γιατί ως γνωστόν η Β' Εθνική φέτος έχει 4 ομάδες από την Κρήτη, 2 από το Ηράκλειο, 2 από τα Χανιά, δηλαδή Ηρόδοτος και Εργοτέλης από το Ηράκλειο και Κισαμικός με Πλατανιά από τα Χανιά. Και έχει σκοράρει και με τις 3 κριτικές ο Μανολάκης, που τον κάναμε και κριτικό. Οπότε 2 Φεβρουαρίου, Σάββατο είναι το μάτς, είναι και τηλεοπτικό R3 στο Καφτατζόγλιο. Χρωστάει ακόμα ένα γκολάκι. Θυμίζω τώρα το πρόγραμμα, την Κυριακή Τρίκαλα Ηρακλής στις 3. Το άλλο Σάββατο Βόλος Ηρακλής, 2 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, τηλεοπτικό. Και τηλεοπτικό δεύτερο σερί Σάββατο 2 Φεβρουαρίου με τον Πλατανιά εδώ στο Καφτατζόγλιο. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας blueliberopapakiyahoo.gr. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε, θα πάμε μια βόλτα και στην Ξάνθη να μάθουμε έτσι 2-3 πράγματα επί της ευκαιρίας και για τον Ορφανίδη και θα δώσουμε και το υπόλοιπο ρεπορτάζ που υπάρχει και για τον μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο. Έψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 σήμερα παρέα με την φίλη μας τη Σαντέ. Μακάρι να την γνωρίζαμε προσωπικά. Καλησπέρα, υπέροχη η μουσική έχετε σήμερα, μας λέει η φίλη μας και η πιστή ακροάτρια η Μάρη Λίζα. Να σε καλά. Συνεχίζουμε, θυμίζουμε τρόπους επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blueliberopapakiyahoo.gr. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα για τον λόγο τον οποίο δεν ασχολούμαστε ως ώρα για μπλε με τα γραφολογία και ή μάλλον θα σας το δώσω μετά. Θα σας το δώσω μετά το παράδειγμα και ίσως αυτό το παράδειγμα σας βοηθήσει να καταλάβετε το γιατί ασχολούμαστε μόνο με τους παίκτες που ανακοινώνονται και όχι με όσους παίκτες είναι στη λίστα ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε στην Ξάνθη. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον καλό φίλο και συνάδελφο τον Νεκτάριο Αμπογιαννίδη, ο οποίος είναι στη γραμμή μας. Νεκτάριο, ευχές και για καλή χρονιά. Με υγεία. Καλησπέρα. Καλή χρονιά, Γιώργο, σε εσένα και σε όλους τους φίλους και φίλες ακροάτριες. Είσαι καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Τι γίνεται εκεί, έχει κρύο ή... Έχει ψυχρό, εντάξει. Έχει ψυχρούλα, συνηθισμένοι είστε. Και εκείνος ο αέρας στα πηγάδια είναι αξέχαστος. Όποτε ανεβαίνουμε. Έχουμε καιρό να πάμε. Είναι μη σου τύχει. Ναι, άστα να πάνε. Άστα να μην το πετύχεις με άγριες διαθέσεις. Τον έχω πετύχει. Σε αρκετά Ξάνθη Ηρακλής τον έχω πετύχει. Νεκτάριο, ο λόγος που θα τα πούμε φυσικά έχει να κάνει κυρίως με τον Πέτρο Ορφανίδη που τον γνωρίζεις καλά από το ρεπορτάζ της Ξάνθης. Ένας ποδοσφαιριστής, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, που ξεπετάχτηκε ως ένα πολύ μεγάλο ταλέντο. Διάβαζα και άκουγα και έβλεπα ότι θα αφήσει η εποχή και τα λοιπά. Αλλά δεν ξέρω γιατί μ' ακούω. Νεκταρία, ακούω εμένα. Ναι, κανονικά είμαι στη γραμμή, δεν ξέρω. Ναι, ωραία, συνεχίζουμε. Γιατί άκουγα και εμένα, γι' αυτό. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι το περιμέναμε ως το next best thing του ελληνικού ποδοσφαίρου. Θα μας πεις εσύ το γιατί ακόμα δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που θα τον δούμε σύντομα να αγωνίζεται με τη φανέλα του Ηρακλείου δανεικός από την Ξάνθη. Κοίταξε, για next big thing του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν ξέρω, για next big thing της Ξάνθης ήταν και παραμένει. Παραμένει, λες, που ανήκουν, βεβαίως. Από τη στιγμή που ανήκουν τα δικαιώματα στην ομάδα της Ξάνθης και με όλο το σεβασμό στην πολύ μεγάλη ιστορία του Ηρακλείου, άλλωστε είναι από τα μεγαλύτερα κλαμπ στην Ελλάδα, το ταλέντο του Πέτρου ξεπερνάει το επίπεδο των ομάδων που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής. Όπως και φυσικά και την ιστορία της Ξάνθης, έτσι. Mm-hmm. Είναι για ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι για μεγάλα πράγματα. Ενδεχομένως και ο ίδιος έχει αδικήσει κάπως τον εαυτό του. Έτσι, γιατί το ταλέντο το διαθέτει, την οξυδέρκεια να παίξει ποδόσφαιρο υψηλού επίπεδου την διαθέτει. Απλά θα πρέπει όλο αυτό να το περάσει και να αποκτήσει και μεγαλύτερο πείσμα και αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι του, καθαρά όμως στο παιχνίδι του, πουθενά αλλού, για να μπορέσει να βγάλει στο γήπεδο αυτά τα οποία μας έχει δείξει εμάς εδώ στην Ξάνθη
και με τα τμήματα υποδομής, αλλά και τον πρώτο του χρόνο στην Ξάνθη, όπου υπό τις οδηγίες του Ρασβάν Λουτζέσκου. Σε εκείνον αναφέρομαι κυρίως, που ήταν εντυπωσιακός, και η ερώτηση κυρίως εκεί πήγαινε, στο γιατί δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Υπάρχει εξήγηση σε αυτό? Να το βλέπουμε δηλαδή και φέτος, ναι, να είναι εντυπωσιακός στη Σούπερ Λίγκα, για παράδειγμα. Ναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, Γιώργο, δεν μπορείς να έχεις σαφή εικόνα, γιατί από τη μία πάντα θα υπάρχει το γεγονός ότι είναι αυτό που σε είπα νωρίτερα, ότι εκεί ενδεχομένως υπάρχει, ξέρω εγώ, λάθος διαχείριση του ίδιου του παιδιού ως προς την επαγγελματική ζωή, ως προς το γεγονός ότι ξαφνικά το όνομά του ακούγεται. Είναι και θέμα χαρακτήρα και το πώς το διαχειρίζεσαι. Ακριβώς. Λες, ναι. Για πάρα πολλές ομάδες. Και ενδεχομένως φέρει ευθύνη και η ξαναξιωτική ΠΑΕ ως προς τη διαχείριση του παιδιού. Πάντα σε αυτές τις είδους περιπτώσεις, κακά τα ψέματα, όταν ένα παιδί ξεπετιέται σε νεαρή ηλικία, κάνει τον μπαμ, είναι βασικός, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Πέτρος ήταν ένα παιδί το οποίο δεν έπαιζε μόνο καλά με την ΠΑΕ. Έπαιζε πολύ καλά και με την Εθνική Νέων, όπου ήταν πρώτος παίχτης. Και τον παρακολουθούσαν όλοι οι σκάουτερ και όλες οι ομάδες του εξωτερικού. Τον είχαν πάρα πολύ ψηλά στη λίστα της. Είναι χαρακτηριστικό να σου αναφέρω ότι ενώ δεν έπαιζε ο Πέτρος πέρσι, από πέρσι δεν ξέρω, το καλοκαίρι ήρθε πρόταση από τον Παναθηναϊκό για να τον πάρει. Ναι. Δείχνοντας ότι μια ομάδα η οποία έκανε μια προσπάθεια να παίξει με νεαρούς Έλληνες, θεώρησε ότι αυτός ο παίχτης... Ήθελε να ποντάρει σε αυτόν. Ακριβώς, ήθελε να ποντάρει σε αυτόν. Απλά η διάθεση της Ξάνθης ήταν ότι δεν δίνεται δανεικός σε ομάδα ανταγωνιστική, Super League, ποδοσφαιριστής. Και αυτό κιόλας ο Πέτρος έμεινε, έκανε τόσο καιρό να παραχωρηθεί κάπου, γιατί νομίζω ότι για τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές το καλό είναι όταν κάνουν τον μπαμ εκείνη την περίοδο να πουλούνται. Όσο μένουν σε ένα σωματείο, μετά δυσκολεύει η κατάσταση, γιατί μετά καλούνται να διαχειριστούν διάφορες καταστάσεις και απαιτήσεις φυσικά, έτσι, γιατί κατά ψέματα μετά την πρώτη χρονιά οι απαιτήσεις και του κόσμου αυξήθηκαν, και της ίδιας της ομάδας αυξήθηκαν. Ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερες απλά, από ένα καλό ταλέντο που θα μπει να παίξει. Πλέον περιμένεις πολλά πράγματα και σε μια θέση δύσκολη, έτσι. Γιατί εκεί συνήθως σε αυτές τις θέσεις οι ομάδες εμπιστεύονται ποδοσφαιριστές που θα πάρουν την ομάδα πάνω τους. Αλλά νομίζω ότι αν ο Πέτρος έχει την ελευθερία που πιστεύω θα την έχει, γιατί και ο ίδιος θέλει να επιστρέψει δυναμικά, γιατί και ο ίδιος ζήτησε να παραχωρηθεί δανεικός για να μπει ξανά σε αγωνιστικούς ρυθμούς, να πάρει παιχνίδια, βλέποντας ότι η Ξάνθη δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι η περίπτωση του Ηρακλή και του Μάνουελ Ρόκα είναι μια πολύ καλή λύση για τον Πέτρο Ορφανίδη, που πλέον κρατά την τύχη του στα χέρια του. Και είναι ένα πρωτάθλημα που θεωρητικά πάντα, είναι χειρότερο σε σχέση με τη Σούπερ Λίγκα, και ότι θα σου δοθούν περισσότερες ευκαιρίες να δείξεις πράγματα, να είσαι βασικός, να πρωταγωνιστήσεις, να μπορέσεις να κάνεις ένα από αυτά του ταλέντου σου για τα οποία μας λες και εσύ, μας λένε και πάρα πολύ. Θύμισε μας λίγο. Είναι και ένα πρωτάθλημα που θα τον βοηθήσει πολύ να σκληραγωγηθεί, γιατί είναι ένα πολύ σκληρό, πολύ δυνατό πρωτάθλημα, όπου δεν πάει να έχεις να είσαι ο με Μέση. Κακούς αγωνιστικούς χώρους, ακριβώς, με πολύ κλωτσιά. Ακριβώς. Ναι. Δεν θα αντιμετωπίσεις δείγματα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Έχεις να αντιμετωπίσεις αυτό που λες, πολύ κακούς και βαρύς αγωνιστικούς χώρους, σε εισαγωγικά βρώμικους αντιπάλους, οι οποίοι άμα τους κάνεις μια τρίπλα πόλη να σου δώσουν και τα πόδια στο χέρι. Ναι, παίζει και αυτό. Παίζει και αυτό. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εκεί ο Πέτρος θα έχει την ευκαιρία απλά να σκληραγωγηθεί, να ζήσει ένα δύσκολο πρωτάθλημα, σκληρό πρωτάθλημα, και σε μια ομάδα που ας ελπίσουμε και για το παιδί και για την ιστορία του συλλόγου να αποπνέει και να φέρει υγεία. Γιατί πολλές φορές σε αυτούς τους δανεισμούς, ξέρεις, πάντα εμπεριέχεται το ρίσκο ο ποδοσφαιριστής να πάει σε μια ομάδα. Το έζησε, ας πούμε, ο αδερφός του Πέτρου, ο Λάζαρος, ναι, ο οποίος μαζί με τους Σοκάν Χατζητερζόγλου και Κώστα Τσαμούρη είχαν παραχωρηθεί στην Πανσεραϊκό, και στα μισά του δρόμου ο Πανσεραϊκός διέλυσε οικονομικά. Ναι. Και ζημιώθηκαν όλες οι πλευρές. Και καλά, θέλω να πιστεύω ότι αυτό δεν θα γίνει στον Ηρακλή. Και εγώ έτσι θέλω να πιστεύω, γιατί και η επιλογή του Πέτρου ήταν μετά από πάρα πολύ σκέψη. Και το γνωρίζω προσωπικά για αυτό το ζήτημα, ότι το σκέφτηκε πάρα πολύ, τα έβαλε κάτω και έκρινε και ο ίδιος ότι είναι στα πόδια του να αρπάξει την ευκαιρία, και σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Ηρακλής, με πολύ κόσμο που θα το βλέπει, πολλοί κόσμος και εντός έδρας και εκτός έδρας, και αυτό θα το καταλάβει σύντομα ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής.
να δείξει το τι μπορεί να κάνει. Και να δείξει και στην Ξάνθη και σε οποιοδήποτε σκάουτερ. Ναι, οπουδήποτε... δεν το συζητάμε. Γιατί κατά ψέματα και η λογική της Ξάνθης δεν ήταν να παραχωρηθεί ο Πέτρος απαραίτητα για να γυρίσει την ομάδα έτοιμος. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Πέτρος να πάρει τα παιχνίδια του, να ξαναεφανεί, να ξανακουστεί δυνατά το όνομά του. Από τη στιγμή που στην Ξάνθη δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο. Μόνο που είναι ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, ήδη ακούγεται το όνομά του. Αυτό είναι δεδομένο. Ξανά. Ήδη υπάρχει στην επικαιρότητα. Και να σου πω και κάτι. Mm-hmm. Επειδή στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει, έχω δει σε όλα αυτά τα χρόνια στην ιστορία του ποδοσφαιρικού Ηρακλή κάποιοι ποδοσφαιριστές που έρχονται είτε στα αζήτητα, είτε ως δανεικοί, είτε και στο τέλος κάνουν καριέρα στον ίδιο τον Ηρακλή. Δηλαδή, μπορεί να μην αποκλείουμε τίποτα, έτσι, να έρθει αυτό το παιδί, να δέσει με την ομάδα και γιατί όχι να... Κοίταξε, να μην έχει μέλλον. Αυτά θα ήταν το ιδανικό για το παιδί, αλλά επειδή γνωρίζω το πόσο πολύ πιστεύουν στην ομάδα σε αυτόν και στην αξία του περισσότερο και τη μεταπολική του αξία κατά βάση. Ναι, ναι. Τυχώς ή ευτυχώς, το ποδόσφαιρο πλέον είναι ένα χρηματιστήριο. Και πουλάς, αγοράζεις, τα πάντα. Ακριβώς, ναι. Γιατί στις ομάδες δεν υπάρχει πλέον ούτε το αίσθημα, ούτε η αγάπη που υπάρχει από τους φιλάθλους προς τις ομάδες. Για τη φανέλα και τα λοιπά. Ναι. Είναι μαγαζιά, είναι επαγγελματικά σωματεία και οι επενδυτές, οι αγοραστές ή οποιοδήποτε είναι στη διοίκηση κάθε ομάδας τη βλέπει καθαρά ως ένα μέσο αγοραπολισιών. Και από ότι, τουλάχιστον αυτό που γνωρίζω και εγώ για την περίπτωση του Πέτρου, επειδή είναι πάρα πολύ ψηλό το κασέ των χρημάτων που ζητάει η Ξάνθη για να τον παραχωρήσει, δεν νομίζω ότι μπορεί ο Ηρακλής. Ναι, αυτή τη στιγμή ναι. Ο Ηρακλής δεν τοποθετεί να μπορεί να αγοράσει ένα τέτοιο παίχτη. Ναι, καταλαβαίνω τι λες. Γιατί είναι χαρακτηριστικό να σου αναφέρω ότι το καλοκαίρι. Έχουν ανεβάσει την τιμή του οι ίδιοι πιστεύοντας το ταλέντο του αυτό. Ακριβώς. Το καλοκαίρι για να σου αναφέρω απλά για να καταλάβει και ο κόσμος για τι είδους παίχτη μιλάμε και τι είδους παίχτη έχει στα χέρια του ο Μάνουελ Ρόκα. Τουλάχιστον ως προς το πόσο το πιστεύουν στην Ξάνθη, έτσι. Mm-hmm. Το καλοκαίρι στις προτάσεις του Παναθηναϊκού ότι άντε, οκ, δεν το δίνει δανεικό, πόσο τον πουλάτε. Η απάντηση της Ξάνθης ήταν 900.000. Μάλιστα. Ωραία. Φέτος είχε κάνει καθόλου συμμετοχή. Αγωνίστηκε την πρώτη αγωνιστική ως αλλαγή με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Στις καθυστερήσεις, τον έβαλε γύρω στο 85-86 κάπου εκεί. Μόνο αυτό, έτσι. Μόνο αυτό. Ναι, ναι. Κοίταξε, ενώ ο Πέτρος το καλοκαίρι ήταν από τους καλύτερους παίχτες στην πρώτη βαθμία. Ναι, εκεί υπάρχει και η απορία του, γιατί δεν έπαιξε μετά στην Ξάνθη. Ήταν ο καλύτερος παίκτης στην προετοιμασία της Ξάνθης, έκανε πράγματα και θάματα και στα φιλικά, έδειξε ότι ξαναβρίσκει τον εαυτό του. Mm-hmm. Γι' αυτό κιόλας η Ξάνθη πήγε στη διαδικασία, όποια πρόταση τους έγινε, να κρατήσει ψηλά το budget και τις απαιτήσεις της, γιατί θεωρούσε ότι με τις εμφανίσεις που κάνει ο Πέτρος στην καλοκαιρινή προετοιμασία θα επανέλθει, θα βρει ξανά τον εαυτό του. Δεν ξέρω πραγματικά τον λόγο της αλλαγής ναι. Στάσης ή τουλάχιστον μπορεί και να το ξέρω, αλλά δεν είναι. Σ' ακούω πάντως να τον πιστεύεις πολύ και εύχομαι να δικαιωθείς. Ναι, ναι, ναι. Εγώ πιστεύω πραγματικά πολύ στο ταλέντο του Μακάρι Πέτρου. Μακάρι στον Ηρακλή να τα δούμε. Πρέπει, θέλει να βρουν το κουμπί του. Σε τέτοιου είδους παιδιά πάντα πρέπει να βρεις το κουμπί του. Αν βρουν το κουμπί του στον Ηρακλή, θα αφήσει εποχή. Μακάρι. Νεκτάριε, βοήθησε μας. Και θα βοηθήσει και τους στόχους του Ηρακλή. Φυσικά, φυσικά. Βοήθησε μας λίγο και για όσους δεν τον θυμούνται καλά ή έτσι mm-hmm. θέλουν να θυμηθούν κάποια στοιχεία. Ποια είναι τα ατού του, τα στοιχεία του στο παιχνίδι του, στη θέση του, εκεί όπου θέλει να αγωνίζεται, εκεί όπου αποδίδει περισσότερο. Το μεγαλύτερο ατού και πλεονέκτημα που έχει ο Πέτρος, πέρα από το ποδοσφαιρικό του ταλέντο και τα χαρακτηριστικά που διαθέτει, για να αναφέρω απλά για να καταλάβει ο κόσμος γιατί ποδοσφαιριστή μιλάμε. Μιλάμε για ένα παιδί που όσο ήταν ειδικά στα ΚΑΠΑ, Κάπα 20, κάπου 19 και τα λοιπά. Ακριβώς. Είχε την πολυτέλεια να αγωνίζεται. Θα σας πω με νούμερα, νομίζω θα καταλαβαίνει και ο κόσμος. Το χώρο του κέντρου σε στήλη εξαροχτάρι. Ναι. Ως ένας, ξέρεις, ως ένας playmaker να το πούμε, αλλά που βλέπει γήπεδο από πίσω. Όσο περνούσε ο καιρός έχει αγωνιστεί στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής με μεγάλη άνεση, ως δεκάρι που είναι η φυσική του θέση. Ενώ στα ΚΑΠΑ έχει αγωνιστεί και ο Σέντερ Φορ, έχοντας εξαιρετικούς αριθμούς τερμάτων και πολύ μεγάλες επιδόσεις ο Σέντερ Φορ. Βέβαια δεν μπορεί να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο ο Σέντερ Φορ, δεν είναι το βαρύ εννιάρι. Εκεί που το ταιριάζει αλλά... περισσότερο είναι το δεκάρι λες ή... Ναι, για μένα είναι ένας ποδοσφαιριστής που είναι
ψευτοδεκάρι, ας το πούμε, όχι το καθαρό το δεκάρι, το τελικάτο, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που με τα χαρακτηριστικά... Στον άξονα πάντως, στην ευθεία. Ακριβώς. Πίσω και δίπλα από το center four. Ναι. Από το κλασικό εννιάρι είναι ο παίχτης ο οποίος μπορεί να παίξει άριστα το ρόλο του παρτενέρ του center four, γιατί έχει και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, έχει καλά τελειώματα, έχει δυνατά σουτ, βλέπει γήπεδο, το μεγαλύτερο του ατού. Και έχει... όταν θα πάρει την ψυχολογία την απαιτούμενη, είναι και ένα παιδί που πιστεύει πολύ στις δυνατότητες του και όταν ένα παιδί με τα προσόντα του Πέτρου αρχίσει να ξαναπιστεύει στον εαυτό του ότι όλες τις δυσκολίες που πέρασε έτυχαν και απλά πλέον είναι η μεγάλη του ευκαιρία να ξανααποδείξει ποιος είναι, νομίζω τότε θα δείτε ωραία πράγματα από τον Πέτρο. Μακάρι. Μακάρι και πραγματικά μόλις τα κάνει θα σε ξαναπάρω τηλέφωνο για να σε αποθεώσω. Γιατί το πιστεύεις και καλά κάνεις και το πιστεύεις, γιατί όντως είναι ένα πολύ ταλαντούχο παιδί. Απλά είχαμε όλη αυτή την απορία το γιατί δεν καθιερώθηκε να κάνει αυτά που μπορεί να... Τυχαίνει, πολλές φορές τυχαίνει, Γιώργο. Μην ξεχνάμε και του ελληνικού ποδοσφαιρίου. Δηλαδή, άπειρα παραδείγματα, εντάξει. Ακριβώς. Μπορώ να σου πω και εγώ δεκάδες παραδείγματα εδώ στην Ξάνθη τουλάχιστον. Ποδοσφαιριστών οι οποίοι που τρίβαμε τα μάτια μας πώς αυτός, το πιο απλό παράδειγμα να σου αναφέρω, του Ρατζίνσκι. Όταν ήρθε στην Ξάνθη, τρίβαμε όλα τα μάτια μας και λέγαμε καλά, πώς γίνεται αυτός ο παίχτης να παίζει στην Ξάνθη. Ναι. Και να μην, δηλαδή όσο χρόνο και να έρθει, δηλαδή δεν γίνεται. Είναι λογικό κάποιος παίκτες ή ο Κασάδο ας πούμε τώρα που ξεχωρίζει στη Ξάνθ, κάνει μπάμ ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός αμυντικός. Ναι, και ο Χιμένεθ ας πούμε μας έλεγε στο μάτι της Ξάνθ με την ΑΕΚ ότι ο Κασάδο είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα έπαιζε για πλάκα στις ομάδες της Πριμέρα Διβιζιών. Όμως όσο ήταν στην Ισπανία ο Κασάδο δεν έπαιζε στην Πριμέρα Διβιζιών. Ναι. Ήταν στις εγούντα διβιζιών με μέτριες εμφανίσεις. Πάντα ακριβώς. Ποιος θα σε δει, πόσο θα... Πότε θα εκμεταλλευτείς την ευκαιρία σου, πάντα παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Ο Πέτρος είναι από τις περιπτώσεις των παιδιών που βγήκαν από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Επί Λουτσέσκου εκμεταλλεύτηκε, ίσως εκεί το έκανε και το... Είναι γι' αυτό σου λέω ποιος προπονητής και πόσο καλά θα σε διαβάσει. Έτσι, ο Ράζμα Λουτσέσκου ας πούμε, άμα το ρωτήσεις για τον Πέτρο, θα σου πει ότι είναι ένα τρομερό ταλέντο και είναι έτσι. Με τον Λουτσέσκου έπαιξε ορφανή. Στη μετά Λουτσέσκου εποχή είχε πρόβλημα να παίξει. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα κάνει με το Ρόκα. Πάντως, έχει έναν Περόνι μπροστά που άμα κάνει αυτό που λες, θα βάλει κι άλλα γκολ. Κοίτα, γι' αυτό σου ανέφερα και νωρίτερα για το γεγονός ότι πιστεύω πάρα πολύ ότι ο Πέτρος θα ξεδιπλώσει τις αρετές του, κυρίως και λόγω του Μάνουελ, γιατί ξέρουμε πώς δουλεύει, ξέρω και πώς δούλευε στον Παθρακικό, ένας άνθρωπος με εξαιρετική επικοινωνία με τους παίκτες, ξέρει να φτιάχνει τον παίκτη, άλλωστε και αυτός ποδοσφαιριστής ήταν. Ξέρει και του αρέσει να δουλεύει με νέα παιδιά και ταλαντούχα παιδιά και είναι ένας άνθρωπος που σίγουρα θα βρει, θεωρώ σίγουρα θα μπορέσει και έχει τις δυνατότητες να τον ξεκλειδώσει, να βρει το κουμπί του Πέτρου για να μπορέσει να ξεδιπλωθεί και να παίξει αυτά που και από τον Ηρακλή θέλουν και πιστεύουν πολύ σε αυτόν. Υπήρχε περίπτωση να ασχοληθούμε στο ρεπορτάζ και με έναν ακόμα ποδοσφαιριστή, αλλά από ό,τι μαθαίνω τις τελευταίες ώρες και αναφέρομαι στην περίπτωση του Τριάδη που επίσης τον ξέρεις καλά από την παρουσία του στην Ξάνθη, από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις και εσύ βάσει του δικού σου ρεπορτάζ Νεκτάριε, θα συνεχίσει στο εξωτερικό την καριέρα του. Έπαιξε στη μεταγραφολογία του Ηρακλή αυτή η περίπτωση. Απλά την αναφέρω μια και σε έχω στη γραμμή. Παναγιώτης είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση. Ναι. Πάρα πολύ περίεργη. Και αυτός κουμπιά έχει πολλά. Αυτός είναι απλά πάρα πολύ άτυχο παιδί. Είναι πάρα πολύ άτυχος. Δηλαδή τουλάχιστον στην Ξάνθη, γιατί τον Απόλλωνας Μύρνης, δόξα τω Θεώ για το ίδιο το παιδί, δεν είχε τραυματισμούς. Στην Ξάνθη, αν θυμάσαι, και μπορεί να το διαπιστώσει. Ήταν καλός. Ξεκινούσε, έκανε δύο φοβερά μάτς και όλοι λέγαμε άντε επιτέλους θα παίξει και τραυματιζόταν. Και έμενε έξω μετά, ναι. Ναι, και είχαν μετά, έμενε έξω κανένα δίμηνο, τρίμηνο, ξαναγυρνούσε, αργούσε να βρει το ρυθμό του. Μόλις άρχισε να τον ξαναβρεις και έκανε 2-3 πολύ καλά μάτς, ξανατραυματιζόταν. Όντως ο Τριάδης τώρα συμφώνησε με ομάδα εξωτερικού. Αυτό προκύπτει. Δεν ξέρω αν έχει συμφωνήσει, αλλά από ό,τι ξέρω εγώ από το καλοκαίρι, όταν έφυγε από την Ξάνθη, η επιλογή του Τριάδη ήταν για να φύγει από την Ξάνθη να πάει σε μεγαλύτερη ομάδα. Έκανε επαφές με μεγαλύτερη ομάδα. Από την Ξάνθη. Ομάδα Αθηναϊκή κιόλας. Δεν τελεσφόρησαν
Και απλά επειδή ο ίδιος και λόγω κάποιων προσωπικών ζητημάτων ήθελε να είναι στην Αθήνα, σε εισαγωγικά αναγκάστηκε να πάει στη Δύση του Απόλλωνα. Στον Απόλλωνα, ναι. Δεν ήταν ότι έφυγε, γιατί πολλές φορές και παρεξηγήθηκε και στην Ξάνθη ο Πέτρος, ότι καλά φύγεις από την Ξάνθη με τη λογική να πας σε μεγαλύτερη ομάδα και πας στον Απόλλωνα Σμύρνης. Δεν ήταν να πάει στον Απόλλωνα Σμύρνης. Εγώ ξέρω ότι ο Πέτρος ήταν κατά 80% συμφωνημένος να πάει σε μεγάλη ομάδα της Αθήνας. Για κάποιους λόγους δεν ξέρω γιατί αυτή η μεταγραφή χάλασε από την πλευρά της ομάδας. Και έτσι ο Πέστης έμεινε ξεκρέμαστος. Αναγκαστικά πήγε στον Απόλλωνα, αλλά έδειξε ότι και η εικόνα που έχει και ο Απόλλων Σμύρνης δεν ήταν σε αυτά που πιστεύει ο Παναγιώτης στον εαυτό του τουλάχιστον και στο ταλέντο του. Και νομίζω ότι και ο ίδιος πλέον έχει καταλάβει, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο δεν μεγάλωσε στην Ελλάδα. Γιατί δεν είναι μεγαλωμένος εδώ. Στη Γερμανία γεννήθηκε και μεγάλωσε. Γερμανοθρεμένος είναι και κάποια στιγμή ο στόχος ήταν να επιστρέψει πίσω. Ναι. Ωραία. Και νομίζω ότι γι' αυτό κιόλας θα κυνηγήσει το εξωτερικό ή οτιδήποτε άλλο να κάνει. Να ξαναμπεί, να κάνει ξανά το επόμενο βήμα. Γιατί φεύγοντας από την Ξάνθη, ο ίδιος θεώρησε ότι είναι σε μια ηλικία που πρέπει να κάνει το μεγαλύτερο βήμα. Mm-hmm. Και είναι ένα παιδί, mm-hmm. βέβαια, το οποίο έχει την άνεση, γιατί πολλές φορές ξέρεις, λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα που πολλά παιδιά, ειδικά φτωχά παιδιά, το βλέπουν ως μια μεγάλη ευκαιρία ακόμα και να φτιάξουν τη ζωή τους. Ο Παναγιώτης δεν έχει τέτοια ανάγκη. Mm-hmm. Είναι το ακριβώς αντίθετο παράδειγμα. Είναι ένα παιδί που οι γονείς του παρέχουν τα πάντα. Έχει ένα αρκετά καλό background και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας Τριάδη. Ο ίδιος έπαιζε μπάλα καθαρά για χόμπι. Του έκατσε η μεταγραφή στην Ξάνθη όταν τον ανακάλυψε ο Κώστας ο Κωνσταντινίδης. Όταν ήρθε όμως στην Ξάνθη ο Παναγιώτης φανταζόταν και στην ομάδα φανταζόταν ένα παράδειγμα τύπου Βλαχοδήμου, που έπαιξε ένα χρόνο στην Ξάνθη και μεταγράφηκε κατευθείαν στον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοιο φανταζόταν και ο Παναγιώτης Τριάδης ότι θα συμβεί και δεν συνέβη. Μάλιστα. Νεκτάρια, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπες. Κυρίως φυσικά για τον Πέτρο τον Ορφανίδη που μας ενδιαφέρει, γιατί δεν αποκλείεται να τον δούμε σε δράση την Κυριακή στα Τρίκαλα, να είναι το πρώτο του. Νομίζω άμα τελειώσει το θέμα με τα δελτία, σίγουρα θα τον βάλει ολόκληρο. Θα τον χρησιμοποιήσει, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και να έχεις το νου σου, έτσι σε λίγους μήνες θα σε ξαναπάω. Μακάρι, ας είναι ο πρώτος παίχτης στη Ηρακλή και μακάρι, θα λέει μόλις θέλετε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Νεκτάριε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Νεκτάριος Αμποβιαννίδης, καλός συνάδελφος από την Ξάνθη. Θα το ξαναπώ, εξαιρετικά τα όσα μας είπε για τον Πέτρο τον Ορφανίδη. Βέβαια υπάρχει αυτό το γιατί. Από τη στιγμή που είναι τόσο καλός ποδοσφαιριστής, δεν κατάφερε να καθιερωθεί και να πάει ακόμα και στο εξωτερικό κτλ. Μακάρι ο Ρόκα να του βρει το κουμπί, που στην Ξάνθη το χάσαν το κουμπί. Και άμα το βρει και κάνει αυτά που μας είπε ο Νεκτάριος, τότε θα βοηθήσει την ομάδα. Στο μπάσκετ η ομάδα προετοιμάζεται για την μάχη, για την αναμέτρηση της Αθήνας. Έχει βγει και σχετική ανακοίνωση από το telesport.gr για την ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Συντονιστείτε στο telesport.gr κανάλι live 1 το απόγευμα του Σαββάτου στις 5 για να μην χάσετε ούτε δευτερόλεπτο από τον κρίσιμο βαθμολογικό αγώνα. Είναι μεταξύ άλλων αυτά που λέει. Για την ομάδα του Αμίντα του κυρίου Αλέξανδρου Ζαβού που έχει ρεκόρ 8 νίκες 5 ήττες ισοβαθμοί με Καστοριά και Υποκρατικό στην τέταρτη θέση. Σίγουρα θα είναι ένας δύσκολος αντίπαλος, μας τα έλεγε και χθες ο Δημήτρης ο Καλαϊτζίδης που τον φιλοξενήσαμε εδώ στην ώρα για μπλε για το επόμενο παιχνίδι του Ηράκλειου. Σήμερα η Λίγκα ξαναανακοίνωσε την 13η αγωνιστική με κάποιες αλλαγές. Φέτος τα έχει αυτά λίγο η Λίγκα με τις ώρες, ψιλομπερδεύεται μόνη της. Μπορεί να μπεις στην ιστοσελίδα και σε ένα πεδίο να γράφει Κηφισιά Ηρακλής 5 και σε ένα άλλο πεδίο να γράφει Κηφισιά Ηρακλής 7 στην ίδια την ιστοσελίδα. Γίνονται αυτά, δεν πειράζει. Σήμερα λοιπόν το ξεκαθάρισε ότι είναι 5, άλλωστε όλα τα τηλεοπτικά είναι στις 5.
Σάββατο 19 Ιανουαρίου, λοιπόν, βάσει προγράμματος για τη 13η αγωνιστική της Volley League Αδρών Κηφισιά Ηρακλής, με διαιτητές Γεροθόδωρο Φραγκάκη, R3 ζωντανά. Στην Κομωτινή στις 6. Τώρα εδώ δεν έχει λάθος, εσύ Χρήστο, δηλαδή μόλις το είπα. Γράφει Γυμναστήριο Κομωτινής, παιχνίδι ΠΑΟ Κομωτινή. Γίνεται αυτό, να είναι γηπεδούχος ο ΠΑΟΚ στην Κομωτινή. Τέλος πάντων. Κυριακή έχει Φίνικα Κασίρου Παμβοχαϊκός και Δευτέρα έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός από την ΕΡΤ 2, ΡΕΠΟ, η ΑΕΚ και ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Κάνει λάθος η Λίγκα. Στη Θεσσαλονίκη είναι το ΠΑΟ Κομωτινή και όχι στο γήπεδο της Κομωτινής, όπως λέει η ίδια η Ομοσπονδία. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, να δω λίγο, μιας και βγήκανε ορισμοί και για τα υπόλοιπα του Ηρακλή. Χθες οι έφηβοι 33 στα 33, 34 στα 34. Έχουν χάσει την μπάλα, κέρδισαν και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με 3-0 και ετοιμάζονται για τα play-off με φόντο το Final Four. Θα παίξουν για τις δύο νίκες απέναντι στη Χάνθ και Ανώλευκη του Λάβη Μπαμπαλιούτα. Για τους παιδες, το Σάββατο ο Ηρακλής Πήγασος Πολύχνης ορίστηκε. Σημερινή ορισμή είναι αυτή, γι' αυτό θα τους πούμε γρήγορα πριν κλείσουμε. Για τους παιδες, το Βόλεϊ 6:30 στο Κατσάνιο, Ηρακλής Πήγασος Πολύχνης. Για τις κορασίδες έχουμε Δασό Ηρακλής στην Νεοχορούδα το Σάββατο στις 3. Για τη Β' Εθνική Γυναικών, Μέντ Ηρακλής στο γήπεδο της Μέντ την Κυριακή 20 του μηνός στις 7:30. Ενώ ορίστηκε και το εξαναβολής παιχνίδι για την Β' Εθνική Γυναικών που δεν έγινε λόγω του χιονιού, Αριστοτέλης Επανομής Ηρακλής την Τετάρτη 23 του μηνός στις 9 το βράδυ. Οι έφηβοι που σας έλεγα νωρίτερα, το πρώτο μάτι θα το δώσουν στο Κατσάνιο την Δευτέρα 21 του μηνός με αντίπαλο την Χάνθ στις 9:30. Το βράδυ. Αυτά όσον αφορά και τους βολεϊκούς ορισμούς. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας και σήμερα. Το Έναστρος επίσης που μας δίνει λύσεις για γάμο, για βάφτιση, για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. 25 Μαρτίου 2 στη Νέα Ευκαρπία 2310-685 και στο έναστρος.gr και καλά κουφέτα να ευχηθώ και ό,τι αγαπάτε. Και τα Data Labs όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μεταξύ άλλων και στην πληροφορική, Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222-962 και dandalabs.edu.gr. Δίνω σκυτάλι στους Μαρμητόπουλους, στον Μαρμητόπουλο. Ο άλλος τι έγινε, χιονίζει τόσο στο χώρι, δεν κατέβηκε, κολυμπάει στο πανόραμα, όχ, καμιά τέτοια έγινε, σπάσαν τα νερά, γεννάμε. Πάλι τρως ρε Ντρούλινγκ. Λοιπόν, Ζάχος Ντρούλινγκ ακολουθεί. Δεν ακούω. Έχεις guest. Postman. Ταχυδρόμος. Πόσες φορές χτυπάει αυτός. Τρεις λέει ρε. Με τρεις έτσι. Δεν είναι το Agni Colson. Μοιάζετε αδερφιά είστε. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Να είστε καλά, καλό βράδυ.